Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αντιμέτωποι με πρόστιμο 1.500 ευρώ βρίσκονται από σήμερα 85 κατηγορίες επαγγελματιών που δεν έχουν προχωρήσει στην υποχρεωτική εγκατάσταση τερματικών υποδοχής καρτών. Μαζί μας για περισσότερα, Κώστας Κετσιζής. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Δέντα. Πράγματι, σήμερα είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής της υποχρέωσης που έχουν περίπου 400.000 επαγγελματίες του να διαθέτουν POS. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο ξεκινάει με αυτούς τους επιχειρηματίες και θα επεκταθεί στο σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μιλάμε για ένα πρόστιμο 1.500 ευρώ αν δεν υπάρχει POS σε αυτές τις κατηγορίες επαγγελματιών και επίσης ένα πρόστιμο άλλα 1.000 ευρώ αν δεν υπάρχει ειδική σήμανση η οποία να ενημερώνει τον καταναλωτή ότι υπάρχει POS και ότι μπορεί να πληρώσει με την πιστωτική χρεωστική του κάρτα. Το πρόστιμο αυτό μπορεί να μειωθεί στο μισό αν πληρωθεί μέσα σε ένα μήνα. Στο μεταξύ, η ΕΣΕΕ, η Συνασμοβία Εμπορίου, γιατί κυρίως οι κατηγορίες οι οποίες είναι υποχρεούνται να έχουν POS αυτή τη στιγμή είναι από το εμπόριο, όχι μόνο όμως. Είναι μια πολύ μεγάλη λίστα η οποία μπορεί να τη βρει οποιοδήποτε στο insider.gr. Οι επαγγελματίες, η ΕΣΕΕ έχει ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομίας να υπάρχει μια κατανόηση. Άτυπη παράταξη. Μια άτυπη παράταξη στους ελέγχους. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν πρόκειται να ανακοινωθεί, αλλά πηγές του Insider λένε ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα η έλεγχη δεν θα είναι τόσο συχνή και τόσο αυστηρή. Από 1η Αυγούστου βεβαίως είναι άλλη ιστορία. Και σίγουρα θα υπάρξουν πολλοί έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές. Τους ελέγχους πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αλλά και μέσα στο φορολογικό έλεγχο από το ΣΒΟΕ, ας πούμε, από την Ανεξάρτητη Επιχή Δημοσίων Εσόδων, μπορεί να ελέγχεται και αυτό, το αν υπάρχει βλαβή, το POS, το οποίο πρέπει να έχει επιχείρηση. Οπότε πολλοί επαγγελματίες το τελευταίο διάστημα έχουν εσφαίσει ήδη να προμηθευτούν POS από τις τράπεζες ή από τους άλλους παρόχους. Οι τράπεζες λένε ότι είναι έτοιμες και μπορούν να δεχτούν τον όγκο αυτό των επιπλέον που φέρνει αυτή η ζήτηση ξαφνική, γιατί ως γνωστόν πολλοί το έχουν αφήσει τελευταία στιγμή. Θέλει 5-7 εργάσιμες από τη στιγμή που θα γίνει η αίτηση και θα βοηθούν όλα τα απαραίτητα. Όλα τα απαραίτητα. Μερικές φορές και λιγότερο εξαρτάται το βάρος της εργασίας το οποίο υπάρχει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσουν οι έλεγχοι και πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά θα υιοθετήσουν αυτό το μέτρο.